Κύριε Μιχαηλίδη, κόβεται. Βεβαίως κόβεται. Θα συμφωνήσω με τον γιατρό ότι πρόκειται για εξάρτηση και όχι για συνήθεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσει ο καπνιστής αυτό το πράγμα, ότι πρόκειται για εξάρτηση. Όσον αφορά το κάπνισμα, υπάρχουν δύο εθισμοί, αν μπορώ να το αναλύσω έτσι λίγο περισσότερο. Ο εθισμός της νικοτίνης, ο σωματικός δηλαδή ο εθισμός, και ο ψυχολογικός, ο οποίος είναι και ο πιο δύσκολος να κοπεί. Χρειάζεται συγκεκριμένη διαδικασία ψυχολογική που θα τον αφαιρέσει από το μυαλό του καπνιστή. Εάν αναλύσουμε όλες τις δυσκολίες που έχει ένας καπνιστής όταν προσπαθεί να μέσα στο κάπνισμα, είναι είτε πανικός, είτε κλάμα, είτε τα νεύρα, είτε όλα συναισθήματα. Κλαίνε κιόλας. Πολλοί κλαίνε, ναι. Είναι συναισθήματα αυτό που θέλω να πω, τα οποία πηγάζουν από αυτήν τη διαδικασία. Αν θέλω να καπνίσω, αλλά δεν μπορώ. Και όχι από την ουσία την ίδια. Οπότε, εδώ αντιλαμβάνω, να κλέψεις από τα νεύρα σου. Μπορεί να ισχύει τα μηνύματα. Κύριε Μιχαηλίδη, με την μέθοδο Allen Carr τι γίνεται? Να πω έτσι ένα-δύο σχόλια για τον τηλεθεατή των προηγούμενων, με τα 2,5 χρόνια. Ένα κλασικό παράδειγμα που δείχνει ότι είναι ο ψυχολογικός ο εθισμός που είναι ο δυνατός και όχι ο σωματικός, διότι η νικοτίνη, αν λάβουμε υπόψη ότι φεύγει από το κορμί στις 48 ώρες, σίγουρα 2,5 χρόνια μετά δεν είναι ουσία που τον έχει ενοχλήσει, αλλά αυτά τα κολλήματα του μυαλού. Η ιδέα. Και είναι σημαντικό ο καπνιστής να συνειδητοποιήσει ότι αυτές οι στιγμές που έρχονται μετά που σταματώ το κάπνισμα, δεν είναι επιθυμία για κάπνισμα, αλλά μια σκέψη στο μυαλό που λέει ότι άλλοτε, όταν έκανα αυτήν τη διαδικασία, εκάπνιζα. Οπότε σου θυμίζει το μυαλό σου ότι κάτι λείπει από αυτήν την εικόνα, το τσιγάρο, πήγαινε να το βρεις. Όταν ο καπνιστής συνειδητοποιήσει ότι είναι μια σκέψη αυτή και όχι επιθυμία για κάπνισμα, αυτομάτως το αποβάλλει. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο, όπως είπε ο κ. Βρεσίας, να πάρει ένα τηλέφωνο, αυτομάτως αλλάζει σκέψη. Να ξεχαστεί. Το τι συμβαίνει και από την εμπειρία τη δική μου, όταν αυτή η σκέψη έρχεται μετά από πολύ καιρό, είναι συνήθως περιπτώσεις όπου εκείνη τη στιγμή που ζω, τη ζω μετά από πολλούς μήνες, σαν μη καπνιστής ξανά. Δηλαδή, ένα παράδειγμα της προσωπικής μου εμπειρίας. Εγώ ήμουν καπνιστής, ο οποίος είχα σταματήσει με τη μέθοδο Allen Carr. Είχα σταματήσει κάπνισμα Μάρτιο μήνα και η πρώτη φορά που πήγα θάλασσα εκείνη τη χρονιά ήταν τον Αύγουστο, δηλαδή 6 μήνες μετά. Με το που βγαίνω από τη θάλασσα, το μυαλό μου λέει θέλεις τσιγάρο. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που έβγαινα από τη θάλασσα σαν μη καπνιστής, πρώτη φορά που ήταν ο συσχετισμός εκείνος να καθίσω στο κρεβατάκι να καπνίσω, που τιμούμε αυτό το πράγμα. Εάν κάποιο λανθασμένο αυτό το Οπότε πράγμα. Οπότε σα ήρθε αυτόματα βγαίνοντα μετά από τόσου μήνε βγαίνοντα από τη θάλασσα, ναι. Ότι να καθίσω να κάνω και ένα τσιγάρο. Προσέξτε όμω, όταν κάποιο. Παιχνίδια του μυαλού. Παιχνίδια του μυαλού. Όταν κάποιο αυτό το πράγμα του εκλάβει σαν επιθυμία για καπνίσμα, αυτομάτω μπαίνει στη διαδικασία δεν πρέπει να καπνίσω. Μα θέλω να καπνίσω, μα δεν πρέπει να καπνίσω. Οπότε δημιουργεί ένα άγχο. Και η αντίδραση στο άγχο είναι να πάει να καπνίσει. Που δεν μπορεί να καπνίσει, αλλά θέλει να καπνίσει. Άρα αυτό σε αγχώνει παραπάνω. Οπότε λίγα θα καπνίσει. Οπότε ένα είναι αυτό. Όσον αφορά τη μείωση, γιατί θέλω να σχολιάσω λίγο για τη μείωση, ίσως ένας από τους καλύτερους τρόπους για να συνειδητοποιήσει κάποιος το ψυχολογικό αυτόν εθισμό είναι να το συσχετίσει λίγο με την αναμονή. Δηλαδή, είμαι σε μια πτήση που δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, έχω αναμονή μέχρι να κάνω το επόμενο τσιγάρο. Οπότε αυτή η αναμονή μου προκαλεί ανασφάλεια, μου προκαλεί συναισθήματα, μου προκαλεί άγχος να βγω έξω να καπνίσω. Όσο λιγότερα τσιγάρα καπνίζει κάποιος, τόσο περισσότερη είναι αυτή η αναμονή του και τόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η ψευδαίσθηση ότι τα απολαμβάνει. Οπότε η μείωση δεν βοηθά στη διακοπή του καπνίσματος. Αντιθέτως, βάζει τον καπνιστή σε μια πιο αγχωτική ζωή, θα έλεγα εγώ. Διότι ολόκληρη του η ζωή κυριεύεται από αυτά τα τσιγάρα. Όχι τώρα σε λίγο. Στρεσάρι, όχι τώρα σε λίγο. Στρεσάρεται περισσότερο. Και όχι μόνο εάν κάποιο από τους τηλεθεατές, καπνιστές, έχουν δοκιμάσει ποτέ να μειώσουν το κάπνισμα τους στα λεγόμενα 3 τσιγάρα τη μέρα, πριν μεσημέρι βράδυ, ή στα λεγόμενα 5 τσιγάρα τη μέρα. Τι είναι αυτό, σαν την αντιβίωση, ακόμα. Ναι, προσπαθούν να το μειώσουν, μια προσπάθεια να καπνίσουν πιο λίγο, θα δουν ότι ολόκληρη τους η ζωή κυριεύεται αυτά τα τσιγάρα. Πότε να πάω σπίτι να καπνίσω, πότε να τελειώσω τη δουλειά μου, να πάω να καπνίσω. Οπότε η μείωση έχει άλλα τέλος πάντων αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά τη μέθοδο Allen Carr, να πω είναι μια μέθοδος που επικεντρώνεται καθαρά στο ψυχολογικό το κομμάτι. Εμείς λέμε ότι από τη στιγμή που πλέον ξεκαθαρίσει το ψυχολογικό, ξεκαθαρίσουν τα κολλήματα στο μυαλό, οι 48 ώρες της νικοτίνης που θα μείνουν στο κορμί είναι πλέον ανεπαίσθητων εμπόδιων για έναν καπνιστή να ξεπεράσει. Και από την εμπειρία μας βλέπουμε να μην προκαλεί και οποιαδήποτε συναισθήματα αυτή η στέρηση της νικοτίνης. Αυτό είναι και ίσως εύκολο να το κατανοήσουμε. Αν το σκεφτούμε, δηλαδή είμαστε σε ένα αεροπλάνο 8 ώρες, σε μια πτήση που δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, είμαστε μια χαρά. Γιατί ξέρουμε ότι για 8 ώρες δεν θα καπνίσουμε.
Αλλά το ξέρεις άποψη, από τον προτέρων. Το ξέρεις από τον, οπότε στο μυαλό σου το βάζει μια χαρά. Η νοικοτήνη όμως αποβάλλεται από το σώμα σου σε αυτές τις 8 ώρες. Τη στιγμή που λέει ο πιλότος. Πούμε σε πτήσεις για 48 ώρες. Τη στιγμή που λέει ο πιλότος ξεκινάει κάθοδος, αυτομάτως θες να καπνίσεις. Πάλι καθαρά στο μυαλό σου. Ή το άλλο που λέω, 8 ώρες το βράδυ κοιμόμαστε χωρίς να μας ενοχλήσει στέρηση ή σωματική. Ενώ άμα είμαστε 8 ώρες στη διάρκεια της μέρας. Κάποιοι θα μπορούσαν να σκοτώσουν ακόμα και ένα τσιγάρο στη διάρκεια της μέρας, 8 ώρες άκαπνη. Οπότε είναι αυτή την ψυχολογική, το ψυχολογικό εθίσμα που καταπολεμεί αυτή η μέθοδος. Κλείδη, να μείνουμε λίγο και στην δική σας, στη μέθοδο που ακολουθείτε εσείς. Κάντε μου μια, δώστε μου μια περιγραφή. Να πω ότι είναι συνδυασμός και συνειδητού και υποσυνειδητού. Καθότι, να πω ότι η διαδικασία πρώτης άνοιξης είναι 5 ώρες. Οι 4,5 ώρες είναι συνειδητών και η μισή ώρα στο τέλος είναι υποσυνείδητων υπό μορφή υπνοθεραπείας. Οπότε αντιμετωπίζουμε και τα δύο τα θέματα. Και είναι ομαδικά. Είναι ομαδικά, με ίσως αριθμούς είναι τα 8 άτομα. Αυτό που λέω καμιά φορά είναι ότι είναι υπομορφή σεμιναρίου μεν, αλλά δεν είναι εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα μαζέψουμε 20-30 άτομα για να μάθουν πράγματα. Είναι ψυχολογική διαδικασία. Και ίσως ο καλύτερος τρόπος να το περιγράψω είναι ότι είναι μια σειρά συνειρμών και συνειδητοποιήσεων στο μυαλό. Όπως αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Χαράλαμπος, δηλαδή πολλοί νομίζω ότι καπνίζω για να με χαλαρώνει, ενώ στην πραγματικότητα όταν πιάσεις τον παλμό σου, καπνίζεις ένα τσιγάρο και το ξαναπιάσεις, είναι αυξημένος, οπότε δεν πρέπει να σε χαλαρώνει. Μια μικρή συνειδητοποίηση. Και είναι μια σειρά τέλος πάντων συνειδητοποιήσεων που σε βοηθεί να αντιληφθείς το γιατί καπνίζεις. Δεν επικεντρώνεται καθόλου στους λόγους που δεν πρέπει να καπνίζει ο καπνιστής. Που θα πάθει καρκίνο, που θα το δουν τα παιδιά του, που θα οτιδήποτε άλλο. Με αυτό μόνο άγχος επιπλέον. Αυτό μόνο άγχος προκαλεί επιπλέον και κάπνισμα επιπλέον. Όχι μόνο αυτό, και αλκοολισμό. Γιατί μετά δεν είναι ένας καφές, τι να σου κάνει. Θα ξεκινήσει τα πιο σκληρά. Οπότε προσπαθούμε στο συνειδητό τέλος πάντων κομμάτι της μέθοδου να εξηγήσουμε στους καπνιστές γιατί πραγματικά καπνίζουν. Mm-hmm. Τι είναι εκείνο που τους κάνει να καπνίζουν. Πολλές φορές ενάντια στη λογική του την ίδια. Οπότε όταν κάποιος το συνειδητοποιήσει και με τη βοήθεια της υπνοθεραπείας τέλος που κάνουμε είναι έτσι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Υπάρχουν δύο επιπρόσθετες συναντήσεις, 3 ώρες αν τις χρειαστεί κάποιος, οι οποίες είναι στο πακέτο. Και να πω επίσης ότι. Φεύγοντας δηλαδή, δεν καπνίζει κάποιος. Να πω καταρχήν ότι στη διάρκεια αυτού του 5 ώρου έχουμε διαλύματα για τσιγάρο. Που δηλαδή καπνίζετε. Κάθε 45 λεπτά είσαστε. Που καπνίζουν. Εμείς όχι πλέον. Δηλαδή, όχι πλέον. Κάθε 45 λεπτά έχουμε διάλειμμα για τσιγάρο και καφέ. Γιατί δουλεύουμε με το μυαλό. Και θέλουμε το μυαλό εκεί. Όχι στο πότε θα πάω να καπνίσω. Οπότε κάθε 45 λεπτά έχουμε διάλειμμα για τσιγάρο. Το τελευταίο τσιγάρο καπνίζεται εκεί. Οι καπνιστές πετούν το πακέτο του στον αναπτύρα του και φεύγουν. Περίπου 7 στους 10 καπνιστές σταματούν στην πρώτη συνάντηση. Και οι υπόλοιποι θα έρθουν στις επαναληπτικές συναντήσεις. Mm-hmm. Έχουμε εγγύηση επιστροφής χρημάτων, που είναι σημαντικό να το πω αυτό γιατί μας δίνει έναν μέτρο. Εμπιστοσύνης. Όχι εμπιστοσύνης, είναι ένας τρόπος να μετρήσουμε αποτελέσματα. Σε διάστημα 3 μηνών, αν κάποιος παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα, δηλαδή και τις 3 συναντήσεις και εξακολουθεί mm-hmm. να καπνίζει, του επιστρέφουμε τα χρήματα του χωρίς ερωτήσεις ή χωρίς να τον υποβάλουμε σε εξετάσεις, μόνο στην εμπιστοσύνη του. Βάσει αυτής της εγγύησης που έχουμε, τα ποσοστά επιτυχίας είναι λίγο περισσότερα από 90%. Δηλαδή λιγότερο από το 10 έρχεται για να πάρει πίσω τα χρήματα. Αλλά αυτό που λέω πάντα και σε κόσμο που τηλεφωνώ για πληροφορίες και με ρωτούν τι ποσοστά επιτυχίας έχει η μέθοδος και νομίζω εξυπηρετεί και όλους τους εφαρμόζει σε όλες τις μέθοδους είναι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση τα ποσοστά επιτυχίας του καπνιστή θα είναι είτε 0 είτε 100. Δηλαδή θα σταματήσει είτε όχι. Τώρα, αν κάποια μέθοδος έχει 90, 70, 80 ή ξέρω οτιδήποτε άλλο, είναι ένας δείχτης που λέει ότι αξίζει τον κόπο να δοκιμάσει αυτή τη μέθοδο. Mm-hmm. Και είναι καλό να το ψάξει, ας πούμε, ο καπνιστής στις διάφορες μέθοδους που υπάρχουν στην αγορά για να δει τι του ταιριάζει, τι ταιριάζει αναλόγως των αναγκών του να παρακολουθήσει. Το κριτήριο όμως είναι άξιο πορείας, θα έλεγε κανείς. Κύριε Μιχαλίδη, θα ήθελα και δική σας την άποψη. Είναι ότι ενώ η πρώτη αίσθηση του τσιγάρου δεν είναι καλή, mm-hmm. γιατί κάποιος συνεχίζει να το κάνει. Λόγω των υπολείπων που το κάνουν. Α, είναι μιμητισμός και ένταξη αποδοχής ενός κοινωνικού συνόλου. Είναι αυτή, να το πω, η πλήση εγκεφάλου που επικρατεί στην κοινωνία μας, ότι πρόκειται για κάτι, έναν πράγμα το οποίο το απολαμβάνουμε, ή με χαλαρώνει, μου προσφέρει οτιδήποτε, που κάνει και τους υπόλοιπους σιγά σιγά να αρχίσουν να πειραματιστούν με τα τσιγάρα. Και στο πρώτο τσιγάρο υπάρχει ο εθισμός. Δηλαδή η νικοτίνη, αν και είπα προηγουμένως ότι παίρνει 48 ώρες να φύγει από το σώμα, είναι ένα τσιγάρο αρκετό να μας εθίσει. Και ένα άλλο αξιοσημείωτο πράγμα να πω είναι ότι ο χρόνος που παίρνει η νικοτίνη να χτυπήσει τον εγκέφαλο είναι 7 δευτερόλεπτα, mm-hmm. δηλαδή σε μια ροφηξιά τσιγάρου, ενώ η ηρωίνη με ενδοφλέβη ανέλεση παίρνει 12.
Δηλαδή είναι πολύ, πολύ γρήγορος ο εθισμός. Πολύ γρήγορα γίνεται αυτός ο εθισμός. Αλλά κυρίως είναι λόγω της κοινωνίας. Είναι κοινωνικά αποδεκτός εθισμός το κάπνισμα, αν πρώτο πω έτσι. Καμιά φορά το παρομοιάζω και λίγο με άλλους εθισμούς στη διάρκεια της μεθόδου. Που σίγουρα υπάρχουν διαφορές, αλλά στην ουσία του είναι εθισμός κοινωνικά αποδεκτός. Υπάρχει κάτι.